Έρευνα για τις θερινές εκπτώσεις του 2021 με σκοπό να καταγράψει τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων μελών του για το χρονικό διάστημα από 5 Ιουλίου του 2021 έως και 31 Αυγούστου του 2021, διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Η έρευνα διεξήχθη σε δήμα 100 καταστημάτων μετά τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου με δειγματοληπτικό πλαίσιο το Μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής. Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα αυτή θα μας δώσει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, κυρία Κική Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα, κυρία Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πείτε μας για τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και αν υπήρξε αύξηση της κίνησης στη φετινή θερινή εκπτωτική περίοδο. Ναι, ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής, όπως κάθε χρόνο και όπως κάθε φορά που τελειώνει μια εκπτωτική περίοδο, διενεργεί έρευνα για την εκάστοτε περίοδο που διανύουμε, με σκοπό να καταγράψει τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, των μελών μας, για το χρονικό διάστημα που γίνεται η έρευνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν από τις 5 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου, που είναι και η μεγάλη περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Η έρευνα έγινε στα μέλη μας και είναι περίπου από ένα δείγμα 100 καταστημάτων σε όλη την Κομωτινή και στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια, στο Μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου, και οι ερωτήσεις μας ήταν κυρίως αφορούσαν το αν δούλεψαν στην φετινή θερινή εκπτωτική περίοδο, εάν δεν υπήρχε η σχετική κίνηση και πόσο είναι το ποσοστό της μείωσης ή της αύξησης που είχαν οι καταστηματάρχες. Αυτό που πρέπει να πούμε και να τονίσουμε είναι ότι η γεύση, έτσι, η αίσθηση η οποία έμεινε στα καταστήματα της πόλης μας αλλά και σε όλα τα μέλη τα οποία ρωτήθηκαν, ήταν ότι οι φετινές θερινές εκπτώσεις πήγαν αρκετά καλύτερα από τις περσινές. Πέρσι όμως να πούμε ότι υπήρχε μια ιδιαιτερότητα, ήταν η πρώτη χρονιά της πανδημίας, τα καταστήματα άνοιξαν πολύ πιο αργά, είχαμε δηλαδή το lockdown μέχρι και αρχές καλοκαιριού περίπου, οπότε τα πράγματα και οι μετρήσεις είναι πολύ πιο διαφορετικές. Σε καμία περίπτωση όμως, από που λέμε ότι πήγαμε καλύτερα από το 2020, σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουμε αγγίξει ακόμη την θερινή εκπτωτική περίοδο του 2019, που ήταν μια από τις πιο καλές εκπτωτικές περιόδους που έχουμε να συγκρίνουμε και στην μετά-κρίσης εποχή. Κυρία Κωνσταντινίδου, πιστεύετε ότι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε σχέση με το 2019, όπως προαναφέρατε, οφείλονται στην πανδημία και σε όλα τα επακόλουθα που είχε? Βεβαίως οφείλονται στην πανδημία. Γι' αυτό λέμε ότι η σύγκριση την οποία κάνουμε γίνεται πάντα με την προηγούμενη χρονιά. Η προηγούμενη χρονιά ήταν η χρονιά της πανδημίας, ήταν με τα καταστήματα κλειστά, ήταν με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που είχε δημιουργηθεί τόσο στα καταστήματα όσο και στους καταναλωτές. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι σε σχέση με πέρσι τα καταστήματα πήγαν αρκετά καλύτερα. Και το αρκετά αυτό έχει μετρηθεί και είναι οι καταστηματάρχες που σε 52% μας είπαν ότι πήγανε καλύτερα από την περσινή χρονιά. Το καλύτερα έχει καταμετρηθεί και είναι σε ποσοστό του 20% περίπου. Ενώ τα καταστήματα τα οποία μας είπαν πήγανε χειρότερα από την περσινή χρονιά, το χειρότερα καταγράφεται σε ένα ποσοστό 30% περίπου. Κυρία Κωνσταντινίδη, υπάρχουν στοιχεία για τα καταστήματα που κινήθηκαν ανωδικά περισσότερο? Τα καταστήματα κλαδικά, αν πάρουμε τα καταστήματα τα οποία κινήθηκαν καλύτερα, είναι κυρίως η ένδυση και η υπόδηση. Και εδώ βλέπουμε ότι καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σχετικά με άλλα εμπορικά καταστήματα, και είναι αποτέλεσμα του ανοίγματος των κοινωνικών εκδηλώσεων και της χαλάρωσης των μέτρων της προστασίας που είχαμε. Φέτος, καθ' όλη την περίοδο την εκπτωτική και καθ' όλη την περίοδο του καλοκαιριού, είχαν επιτραπεί οι κοινωνικές εκδηλώσεις, δηλαδή γάμοι, βαφτίσεις, με ένα αρκετά καλό αριθμό ατόμων και επισκεπτών. Οπότε αυτό έδωσε έτσι μια όθηση στην αγορά, έδωσε μια καλύτερη όθηση κυρίως στην ένδυση και στην υπόδηση και σε όλα τα καταστήματα τα οποία κινούνται γύρω από τις κοινωνικές εκδηλώσεις αυτές. Οπότε αυτά είναι και τα καταστήματα που κατέγραψαν καλύτερη κινητικότητα και ένα καλύτερο ποσοστό αύξησης από τα υπόλοιπα. Νομίζω αποτυπώνονται και τα μέτρα στήριξης στην έρευνα και αν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και αν βοήθησαν στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Τα μέτρα στήριξης εννοείται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Και εμείς αυτό που λέμε και αυτό που συζητήσαμε με όλα τα μέλη τα οποία ρωτήθηκαν είναι ότι αυτά τα μέτρα στήριξης πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν και παρόλο το άνοιγμα των καταστημάτων, δηλαδή η μείωση των ενοικίων, η επιστρεπτέα προκαταβολή και η παράταση της καταβολής των δόσεων και των ρυθμίσεων στις ΔΟΗ και στο ΕΦΚΑ, είναι κάποιες από τις κινήσεις και κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να παραταθούν και όλο το 2021 για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας και να μπορούμε να μιλάμε για μια μακρόχρονη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην μετά-πανδημίας εποχή. Να πούμε ότι στην έρευνα αυτή την οποία κάναμε φέτος είχαμε και μια
Και μία ερώτηση όσον αφορά το κατά πόσο οι καταστηματάρχες είναι υπέρ ή κατά του εμβολίου και το κατά πόσο εμβολιάστηκαν οι καταστηματάρχες της περιοχής μας για να μπορούμε να έχουμε πιο ασφαλή καταστήματα. Και εδώ βλέπουμε ότι ένα αρκετά καλό ποσοστό, ένα 75% των καταστημάτων, ιδιοκτητών των καταστημάτων, μας δήλωσαν ότι είναι εμβολιασμένοι. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι η αγορά μας, παρόλα τα προβλήματα και παρόλη την κρίση την οποία περάσαμε και λόγω της πανδημίας, για μια ακόμη φορά στήριξε όλα τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία μας είχαν δοθεί και μας έχουν δοθεί και κρατήσαμε παρόλες τις δυσκολίες και αντιξότητες τις οποίες είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που παίρνουμε από την έρευνα αυτή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντινίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.